τα παιδάκια δεν νοσούν τα ίδια, τουλάχιστον με τις μέχρι τώρα μορφή του ιού, χωρίς τις νέες μεταλλάξεις που ακούγεται τρομακτικά ότι μπορεί να πλήττουν και πολύ μικρές ηλικίες. Με τα μέχρι τώρα λοιπόν δεδομένα και αφήνοντας έξω τις νέες μεταλλάξεις, τα παιδάκια είναι πάρα πολύ ισχυροί μεταδότες του ιού. Μπορεί να μην νοσούν τα ίδια, αλλά είναι πολύ ισχυροί μεταδότες. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν τα σχολεία, γι' αυτό και η λειτουργία τους εναλλάσσεται με το άνοιγμα και το κλείσιμό τους. Αυτό που είπε ο κύριος Ζέρβας με βρίσκει σύμφωνο. Δεν μίλησε για κλείσιμο σχολείων, αλλά είπε ότι αν ξεκινήσουμε κάτι να κλείσουμε, ίσως θα έπρεπε να σκεφτούμε πρώτα τα σχολεία και όχι την αγορά. Γιατί ακριβώς έχει να κάνει με μικρές ηλικίες. Αυτή την άποψη τη συμμερίζονται πολλοί συνάδελφοί σας αυτοδιοικητικοί, κύριε Τσαβλή. Έχουμε ακούσει πολλούς δημάρχους να το λένε αυτό. Ο Υπουργός η ίδια δεν το έλαβε υπόψη της ως κατάσταση. Και τα αποτελέσματα τα είδαμε. Έτσι που τα σχολεία μείνανε ανοιχτά, οι μισοί εκπαιδευτικοί νόσησαν. Έτσι, τα παιδάκια μετέφεραν κάποιον ιό στο σπίτι του, στο οικογενειακό του περιβάλλον και νόσησαν οι παππούδες ή οι γονείς. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πάει πίσω η οικονομία. Έτσι, όχι μόνο το κλείσιμο των καταστημάτων και της αγοράς, αλλά και όταν ο μισός πληθυσμός νοσεί, καταλαβαίνετε ότι καμία δουλειά δεν πάει μπροστά. Θεωρώ ότι προσπάθησε να τα ζυγίσει τώρα το Υπουργείο Παιδείας, έγινε εκείνη μάχη με τους λοιμοξιολόγους. Το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα όμως είναι γνωστό. Και αυτό θα προσπαθήσουμε με την εμπειρία που έχουμε του παρελθόντος να προχωρήσουμε στο επόμενο τρίτο κύμα, με τη σοφία θα έλεγα που έχουμε από το παρελθόν, να μπορέσουμε να τα ζυγίσουμε και να καταφέρουμε να τελειώσουμε, να φτάσουμε μέχρι το Πάσχα και λίγο πριν το Πάσχα, που όπως μας είπε σήμερα ο κύριος Κικίλιας, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα, θα βλέπουμε μια ανοιχτή αγορά και εστίαση, θα υποδεχτούμε τους πρώτους τουρίστες στην Ελλάδα, οι οποίοι θα είναι από το Ισραήλ, που όπως ξέρετε έχουν εμβολιαστεί, για να έχουμε ένα καλοκαίρι που ο τουρισμός πάλι να ανθίσει και να μπούμε σε μια κανονικότητα από το Σεπτέμβριο. Αυτά ήταν τα λόγια που είπε ο κύριος Κικίλιας και θεωρώ ότι μετέφερε κάποιο κυβερνητικό κλίμα με αυτά τα λόγια.